Μάλιστα, πάμε τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε για οικονομία με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Χλέτσο, είχαμε πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε στο κεντρικό δελτίο, πριν ελάχιστο διάστημα, ότι θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για τα καύσιμα. Καθώς τα καύσιμα στις Αγγλίες είναι ψηλά και κινούνται ακόμη πιο ανωδικά. Λοιπόν, θα εστιάσουμε στα καύσιμα και θα μιλήσουμε για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Δώστε μας με απλά λόγια τους παράγοντες αυτούς, όλη την εικόνα, για να καταλάβω κι εγώ και οι άνθρωποι που μας ακούν, που μας βλέπουν. Ωραία, επειδή γενικότερα το πετρέλαιο όλοι το εισάγουμε, έτσι, από τις χώρες που το παράγουν, πρωτίστως η Ευρώπη, γιατί δεν έχει αυτονομία απέναντι στο πετρέλαιο. Έτσι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η βασική τιμή του πετρελαίου κυρίως καθορίζεται εκτός αυτών των χωρών, δηλαδή από τις χώρες οι οποίες παράγουν πρωτίστως το πετρέλαιο, που είναι οι χώρες του ΟΠΕΚ κλπ. Αυτές είναι ξεκάθαρο ότι μεταξύ τους αποτελούν ένα καρτέλ. Δηλαδή συμφωνούν μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την τιμή, αλλά κυρίως και ως προς το τι θα παράγουν, την ποσότητα. Άλλοτε μπορούν να παράγουν παραπάνω και άλλοτε μπορούν να παράγουν λιγότερο. Οπότε απλώς οι χώρες, βλέποντας αυτή την τιμή, μετά η κάθε μία ανάλογα με το ποια είναι η δομή της αγοράς πετρελαίου στη χώρα, μπορεί να αυξηθεί περισσότερο ή λιγότερο. Τώρα, αυτό που συνέβη την περίοδο του COVID ήταν ότι, δεδομένου ότι υπήρχε lockdown, οι βιομηχανίες δεν κινόντουσαν και κυρίως τα αυτοκίνητα, έπεσε κατακόρυφα η ζήτηση για πετρέλαιο. Οι χώρες αυτές, βλέποντας την πτώση της ζήτησης, για να μπορέσουν να μην πέσει η τιμή του πετρελαίου, γιατί ξαφνικά υπήρχε μια παραγωγή πολύ μεγαλύτερη, αποφάσισαν δραστικά να μειώσουν την παραγωγή. Άρα να έρθει το επίπεδο παραγωγής να είναι το ίδιο με το επίπεδο ζήτησης, για να μην αναγκαστούν τελικά να ρίξουν την τιμή. Άρα με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, όταν άρχισε ξανά να λειτουργεί η οικονομία, και είδαν ότι υπήρχε μία ζήτηση, μπήκε ένα θέμα να αυξηθεί η παραγωγή. Δυστυχώς όμως, τις τελευταίες ημέρες, ορισμένες από αυτές τις χώρες αρνήθηκαν να αυξηθεί η παραγωγή, οπότε βρέθηκε να υπάρχει ένα έλλειμμα, δηλαδή να υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την παραγωγή πετρελαίου. Αυτό λοιπόν δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό την άνοδο της τιμής του πετρελαίου αυτόν τον καιρό, και θεωρώ ότι θα υπάρξει και τον επόμενο καιρό, εκτός και αν αλλάξουν άποψη αυτές οι χώρες και ξαναναπροσαρμόσουν την παραγωγή τους, δηλαδή αυξήσουν την παραγωγή στα επίπεδα της ζήτησης που είναι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα, οι βενζινοπόλες συνήθως λένε ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε για τις υψηλές τιμές. Υπάρχουν οι διεθνείς συνθήκες, όπως είπατε κύριε Χλέτσο, υπάρχουν οι πολλοί φόροι στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Είναι αλήθεια ότι δεν ευθύνονται στο παραμικρό οι άνθρωποι που πολλούν λιανική καύσιμα, οι βενζινοπόλες? Θεωρητικά ο βενζινοπόλης είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο οποίος θα επηρεάσει την τιμή της βενζίνης καθοριστικά, έτσι, γιατί... Καθοριστικά δεν το συζητάμε, έτσι, αλλά δεν είναι, γιατί μπορεί να κερδοσκοπήσει σε μία άνοδο, έστω και στο βαθμό, το μικρό βαθμό. Ωραία, να σκεφτούμε λίγο ότι αυτός ο μικρός βενζινοπόλης παίρνει βενζίνη από μία εταιρεία, έτσι δεν είναι. Άρα προμηθεύεται στη βάση μιας τιμής που του καθορίζει η εταιρεία. Τα περιθώρια που έχει αυτός να διαφοροποιηθεί εκεί, έτσι, δεν είναι πολύ μεγάλα. Γιατί υπάρχουν και οι ανταγωνιστές του. Δηλαδή, αν εγώ πουλάω τη βενζίνη 1.000 ευρώ και ο διπλανός μου την πουλάει πολύ φτηνότερα, τότε προφανώς τα αυτοκίνητα θα πάνε εκεί. Άρα λοιπόν τα περιθώρια αυτός να κερδοσκοπήσει νόμιμα, ενώ δηλαδή μέσω της τιμής, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλα. Εκτός και αν κάνει άλλα παιχνίδια που θεωρητικά το κράτος ελέγχει, να νοθεύσει κλπ. Μάλιστα. Γιατί παρατηρείτε το φαινόμενο, κύριε Χλέτσο, όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, αμέσως να ανεβαίνουν και στην Αγγλία οι τιμές των καυσίμων, και όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές, αργούν πολύ να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία? Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Επειδή όλες αυτές οι εταιρείες κρατούν αποθέματα, έτσι, γιατί δεν μπορεί να μην έχει αποθέματα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει 100 βαρέλια, τα οποία τα έχει αγοράσει με μια παλιά τιμή, έρχεται ο κόσμος και λέει, οκ,
γιατί αφού αυτή τη στιγμή έχεις τα 100 βαρέλια με την παλιά τιμή, δεν μου τα δίνεις με την παλιά τιμή. Δηλαδή, γιατί δεν μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα να μην αυξηθούν οι τιμές μέχρι εσύ να καταναλώσεις αυτά τα 100 βαρέλια. Η απάντηση είναι ότι αυτός θα πρέπει κάθε στιγμή, που, κάθε ένα βαρέλι που πουλάει, να το αντικαθιστά με μια καινούρια τιμή. Οπότε αυτός αυξάνει την τιμή εξ αρχής, γιατί ακριβώς λέει ότι εγώ πρέπει να έχω ένα απόθεμα. Προφανώς υπάρχει και ένα μικρό, ένας μικρός βαθμός κερδοσκοπίας, αλλά προσπαθεί κυρίως να έχει πάντοτε απόθεμα στην τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σε αυτή τη φάση που γίνεται πλανητικά μια αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου, καθώς περνάμε από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο και περνάμε γενικότερα, αν το δει κανείς, από πιο μακριά ακόμη, από τα ορυκτά καύσιμα σε άλλες μορφές ενέργειας και στην ηλεκτρική ενέργεια ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, αυτή η αλλαγή που βλέπουμε να έρχεται, που βλέπουμε να είναι μπροστά μας, επηρεάζει σε αυτή τη φάση τις τιμές των καυσίμων ή θα τις επηρεάσει το αμέσως επόμενο διάστημα? Θα ακριβήνει δηλαδή η ενέργεια από ορυκτά καύσιμα καθώς θα την εγκαταλείπουμε, καθώς θα εγκαταλείπουμε τα ορυκτά καύσιμα? Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά μπερδεμένο και εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι πολλές εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στις νέες μορφές ενέργειας είναι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται και στο πετρέλαιο. Ναι. Άρα αυτές οι εταιρείες αυτή τη στιγμή έχουν κάθε όφελος να αυξάνουν την τιμή του πετρελαίου ώστε να προεξοφλούν κατά κάποιο τρόπο τα χρήματα που αυτοί επενδύουν έτσι, στις νέες μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μία άμεση σχέση. Το δεύτερο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι δεν θα περάσουν όλες οι χώρες στις νέες μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Θα περάσουν οι αναπτυγμένες χώρες. Δυστυχώς οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και χώρες οι οποίες είναι πληθυσμιακά πολύ μεγάλες, Ινδία κλπ., δεν θα περάσουν τόσο εύκολα, δηλαδή θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν παλιές μορφές ενέργειας, αν είναι σωστός ο όρος. Θα σημαίνει, δηλαδή θα έχουμε μια διαδικότητα, θα έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν πάει στις νέες μορφές ενέργειας, θα έχουμε όμως τις άλλες χώρες οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο πληθυσμό να ζητούν όλο ένα και περισσότερο από τις παλιές μορφές ενέργειας, οι οποίες θα αρχίσουν σιγά σιγά να εξαντλούνται, οπότε το κόστος για να ξανά τις βγάλουν, να ξαναναπαραχθούν όσο αυτό γίνεται, θα είναι όλο ένα και μεγαλύτερο. Άρα οι τιμές δεν θα πέφτουν. Ο τρίτος παράγοντας είναι ότι και ήδη οι νέες μορφές ενέργειας είναι αρκετά κοστοβόρες. Είναι μορφές ενέργειας οι οποίες διευκολύνουν το περιβάλλον, γι' αυτό πηγαίνουμε προς τα εκεί. Ναι. Δεν είναι όμως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα λέγαμε φτηνές μορφές ενέργειας, δηλαδή ωραία, γλιτώσαμε από το πετρέλαιο, πάμε σε κάτι το οποίο είναι φθηνό. Γιατί ακριβώς γίνονται τεράστιες επενδύσεις πάνω σε αυτές τις νέες μορφές ενέργειας που κάποια στιγμή οι εταιρείες που επενδύουν τα χρήματα προφανώς θέλουν να προεξοφλήσουν όλα αυτά. Αν δίνατε ένα χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσατε να δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, έστω και με αρκετή απόκληση, πότε θα απεγκλωβιστούμε από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων? Μπορεί να πει κανείς, υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, υπάρχουν δεσμεύσεις, αλλά η ρεαλιστική εκτίμηση που μπορεί να γίνει, πότε εκτιμάτε? Νομίζω ότι μιλάμε περίπου για 20 με 30 χρόνια από τώρα. Ναι, μάλιστα. Απλώς μια μικρή επισήμαση, η Ελλάδα είναι στην ουρά της όλης διαδικασίας. Δηλαδή σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο, ήδη από τη δεκαετία του 70, ενώ έχουν μειώσει λίγο την εξάρτησή τους, γιατί όλοι εξαρτώνται, δυστυχώς η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα, παρόλο που γεωγραφικά η θέση της Ελλάδας και το κλίμα της κλπ. Της δίνει τη δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τις οποίες θα έπρεπε να είχε αξιοποιήσει πολύ περισσότερο, και αναφέρομαι πρωτίστως στον ήλιο, στον άνεμο και στο νερό. Μαζί σας. Κλείνοντας τώρα, για μιας και μιλάμε για πλανητικές στρατηγικές ενέργειας, αν σας ρωτούσα να μας δώσετε μια εικόνα σε χρόνους τηλεόρασης για τον οικονομικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας που εξελίσσεται σε διάφορα επεισόδια, πού βρισκόμαστε, πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, αν κάνετε κάποιες σκέψεις γι' αυτό, τι θα λέγατε?
Θα έλεγα ότι πρώτον δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη Ρωσία που είναι ένας δυνατός παίκτης στο κομμάτι της ενέργειας. Και ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην Κίνα ή παίζει ανεξάρτητα ο Πούτιν και η Ρωσία. Ανεξάρτητα παίζει η Ρωσία, αλλά είναι ένας μεγάλος παίκτης στο χώρο της ενέργειας. Και η ενέργεια είναι ένα σημαντικό γεωπολιτικό παιχνίδι τα επόμενα χρόνια. Τώρα η Αμερική νομίζω ότι ξαναμπαίνει πιο δυναμικά στο παιχνίδι με την Κίνα. Μετά την αποχώρηση του Τραμπ, διότι πλέον διαμορφώνεται μια διαφορετική αντίληψη. Είναι δύο χώρες οι οποίες συγκρούονται μεταξύ τους και θα συνεχίσουν να συγκρούονται γιατί είναι παγκόσμιες δυνάμεις. Απλώς τα πλεονεκτήματα της κάθε χώρας στο πού μπορούν να συγκρουστούν είναι εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό νομίζω ότι θα συνυπάρχουν μέσα εισαγωγικά εξίσου και οι δύο μαζί μεγάλες δυνάμεις και ο καθένας θα παίρνει το πλεονέκτημα εκεί που το έχει. Δηλαδή έχουμε έναν τριπολικό κόσμο το επόμενο διάστημα. Είπα Κίνα, Ρωσία ή ακόμη υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν και άλλοι πόλοι, έναν πολυπολικό κόσμο. Προφανώς. Όχι ένα δίπολο, δεν διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα ένα δίπολο, είπα Κίνα, κατά βάση και κύρια. Προφανώς προεξέχει σχέση, είπα Κίνα, μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ισχυροί πόλοι. Είναι πολύ κοντά και η Ρωσία, αλλά ας μην ξεχνάμε όπως είναι η Ινδία και το Πακιστάν. Είναι χώρες οι οποίες είναι πληθυσμιακά μεγάλες. Είναι πολύ κοντά, είναι χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα και κάποια στιγμή θα επιχειρήσουν να μπουν και αυτές δυναμικά στο παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Χλέτσο, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Τώρα κυρίες και κύριοι, χθες μίλησα εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV με τον βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Γκίκα, και τον, από τη Νέα Δημοκρατία και τον βουλευτή.